Για μήνες, ακόμα και για ένα χρόνο, άνθρωποι που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και λάμβαναν σύνταξη περιμένουν ειδοποίηση για να αξιολογηθεί εκ νέου η κατάσταση της υγείας τους από την Ειδική Επιτροπή των ΚΕΠΑ. Η σύνταξη στο μεταξύ που λάμβαναν έχει διακοπεί. Για το πώς τα βγάζουν πέρα, για το πώς εξασφαλίζουν τα προστοζήν, όταν πάρα πολλοί δεν είναι σε θέση να εργαστούν, μάλλον δεν ενδιαφέρει την πολιτεία. Η Χαρίκλια Μακρύ φιλοξενεί τη θεία της, αφού μετά τη διακοπή της σύνταξης, την οποία λάμβανε λόγω ψυχιατρικής νόσου από την οποία πάσχει, δεν μπορεί να εξασφαλίσει τα μέσα για την επιβίωσή της. Περιμένει ένα χρόνο για να περάσει από την Ειδική Επιτροπή και από το τοπικό ΙΚΑ λένε ότι δεν γνωρίζουν πότε θα γίνει αυτό, καθώς είναι αρμοδιότητα της κεντρικής διοίκησης στην Αθήνα ο ορισμός των επιτροπών. Τα προβλήματα δημιουργούνται λόγω των ελλείψεων σε γιατρούς συγκεκριμένων ειδικοτήτων. Οι πιο σημαντικές ελλείψεις παρατηρούνται σε νευρολόγους και ψυχίατρους και ακολουθούν οι καρδιολόγοι. Έχει κάπου τώρα 3 χρόνια που την παίρνει. Έπαιρνε κάποια σύνταξη η οποία τη σταμάτησε. Έχει καταθέσει τα χαρτιά της εδώ και ένα χρόνο, το Μάρτιο του 2012, για να περάσει από την Επιτροπή του ΚΕΠΑ. Της έγινε διακοπή της σύνταξης, όπως προβλέπετε. Έγινε διακοπή και τώρα πρέπει να περάσει πάλι από την Επιτροπή. Έχει καταθέσει τα χαρτιά της. Δεν της έχει έρθει καμία ειδοποίηση. Δεν της ήρθε καμία ειδοποίηση εδώ και ένα χρόνο. Και επειδή είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση, ψυχολογικά άσχη από κατάθλιψη, και εξαιτίας αυτής της καθυστέρησης έχει πάθει μεγάλη μελαγχολία και περιφέρεται συνέχεια. Είπαν ότι γενικά υπάρχει τόσο μεγάλη καθυστέρηση και για άλλους. Και για άλλους. Είναι και άλλοι, ναι. Είναι πολλοί άλλοι. Γιατί εγώ παίρνω φαγητό από την Αρχιεπισκοπή, ας πούμε. Και είναι διάφοροι που παραπονιούνται. Περιμένουν εδώ και 9 μήνες και ένα χρόνο, ας πούμε. Έχουν σοβαρά προβλήματα. Τα ΚΕΠΑ στήθηκαν λάθος από την αρχή, λένε όσοι γνωρίζουν από μέσα τα πράγματα. Θα έπρεπε πρώτα να είχαν γίνει οι συμβάσεις με τους γιατρούς, ώστε να μην προκύπτουν ελλείψεις και καθυστερήσεις. Τον Απρίλιο στη Λάρισα θα συνεδριάσουν 25 επιτροπές. Ίσως μάλιστα προσθεθούν και κάποιες ακόμα. Όμως, αν αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός τους, τότε το τοπικό ΙΚΑ θα είναι πρακτικά αδύνατο να τις υποστηρίξει με επιπλέον διοικητικό προσωπικό. Στο μεταξύ, όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα αναπηρίας θα πρέπει να περιμένουν.